Καλησπέρα κύριε Τρέμι, παρακολουθούσα το δελτίο σας και άκουσα με έκπληξη πράγματα και θα έχει αυτό ζήτησα να παρέμβω. Καταρχάς, χρησιμοποιήσα την έκφραση παραδέχτηκε ότι έχει τη λίστα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Λίστα Λαγκάρ την ζήτησα και την πήρα. Ναι. Δεν μου την έστειλε κάποιο. Την ζήτησα. Σε αντίθεση με προηγούμενους υπουργούς οικονομικών. Ακριβώς έτσι όπως το λένε, υπόθηκε στο ρεπορτάζ. Διότι η λίστα, αν έχει την καλοσύνη. Ακούτε, ακούτε τον Παύλο Τσίμα. Δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Στο ρεπορτάζ σας είπατε κάτι διαφορετικό. Στη συνέχεια της συζήτησης βεβαίως είπατε τα πράγματα όπως συνέβησαν. Να επαναλάβω, η λίστα αυτή κυκλοφορούσε εδώ και αρκετά χρόνια. Και ήμουν ο πρώτος υπουργός οικονομικός ο οποίος πήγε και τη ζήτησε τη λίστα. Και αφού την ζήτησε, πήρε τα ονόματα με τις μεγαλύτερες καταθέσεις και τα έστειλε στο ΣΔΟΕ. Άκουσα τον κύριο Περντέρ να λέει ότι είναι απίστευτο ένας οικονομικός να έχει εμπιστοσύνη στο ΣΔΟΕ. Πρώτη φορά το λέμε αυτό. Πρώτη φορά ανακαλύπτουμε ότι ο ΣΔΟΕ έχει προβλήματα διαφθοράς. Έδωσα λοιπόν στην αρχή τα μεγαλύτερα ονόματα και στη συνέχεια, προτού φύγω από το Υπουργείο Οικονομικών, έδωσα στην αρχή. Γιατί δεν συγχωρήσατε λοιπόν, αφού δεν συγχωρήσατε. Με συγχωρείτε. Στον επόμενο. Ποιο ήταν ο υπουργό που υπόπτευε το ΣΔΟΕ. Κάνει ολόκληρη. Με συγχωρείτε πολύ. Αλλά εσεί δεν ήσασταν. Δυτική υπηρεσία δεν ήταν ο ΣΔΟΕ. Απολύτως, κύριε Περντέρη. Άρα, τι καταλαβαίνω, αν είχε προβλήματα διαφθοράς, εσείς θα μου τα λύσω κι εγώ. Αλλά ξέρετε, να έχουν απολυθεί πάρα πολλοί επίορκοι υπάλληλοι και τους ΔΟΕ. Όχι, αλλά μπορεί να έχουν αλλάξει, να πάνε σε άλλη υπηρεσία. Να πάνε σε άλλη υπηρεσία. Όχι, αυτό το χειρίζεται κανένας με τρόπο ώστε να διαφυλάξει τη δυνατότητα να γίνει ένας πραγματικός έλεγχος και να μην γίνουν εκφυλασμοί. Ακριβώς. Μα με συγχωρείτε, πώς διαφυλάσσετε τον έλεγχο αφού δεν δίνετε καν τη λίστα και δίνετε κάποια ονόματα που επιλέγετε? Δεν θα συζητήσω εγώ τα κριτήρια που τα επιλέξετε, αλλά πώς επιλέξετε κάποια ονόματα. Και εγώ ερωτώ, δύο χρόνια μετά, τι έγινε ο έλεγχος? Μα είναι πολύ καλό ερώτημα, αλλά μήπως θα το ρωτήσετε σε άλλον αυτό και όχι σε εμένα. Ξέρω εγώ, εσείς υπουργός, άλλον το ρωτήσω. Αν θυμάστε καλά, κύριε Περντέρη, εγώ έπαψα ένα υπουργό οικονομικό από τον Ιούνιο του 2011. Σύμφωνα, αλλά η λίστα είναι από το 10. Τη λίστα την πήραμε στο τέλος του 10, δόθηκαν τα πρώτα ονόματα. Μάλιστα. Και ολόκληρη η λίστα δόθηκε τον Ιούνιο του 2011. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε μεσολαβήσει ένας χρόνος. Να ρωτήσετε λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, αλλά αυτή την περίοδο, την περίοδο δηλαδή που παίρνετε εσείς τα χέρια σας τη λίστα, που για να. Κύριε Παπαξαντίνου, εσείς για να ζητήσετε τη λίστα σημαίνει ότι θέλετε να την αξιοποιήσετε, σωστά? Αλλιώς γιατί να τη στείλετε? Ένα λεπτό. Άρα πώς αξιοποιήθηκε η λίστα όταν επί αρκετούς μήνες, από τέλη του 10 μέχρι τον Ιούνιο του 11, έχουμε 6-7 μήνες. Τι έγινε σε αυτό το χρονικό διάστημα? Είχαμε αποκαλύψει και καμιά υπόθεση? Έγινε κάποιος συμβασμός? Ήρθαν χρήματα στα δημόσια ταμεία? Εγώ γνωρίζω ότι απλές υποθέσεις, οι οποίες θα αφορούν καμπινά διαθέτει χώρα μας, έχουν να κάνουν σε ένα κράτη, έχουν να κάνουν με λίστες στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν και συμμαχία. Κάνει διακοπές, κύριε Υπουργέ, κάνει. Τώρα δεν σας ακούμε καθόλου καλά. Δεν σας ακούσαμε καθόλου καλά, έκανε διακοπές. Λέω ότι απλές υποθέσεις, οι οποίες αφορούν καραπινά τη φοροδιαφυγή στη χώρα μας, παίρνουν πολύ περισσότερο από μερικούς μήνες και δεν έχουν να κάνουν ούτε με ξανακράτη. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, αν έχει δικαιοσύνη. Η περίοδος που χρειάστηκε ήταν αυτή για να αρχίσουν να γίνουν οι έλεγχοι που έγιναν. Ωραία. Και πού ξέρετε αν υπήρξε από τη λίστα αυτή έστω και ένα ευρώ όφελος για το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή. Στο διάστημα έστω που ήσασταν εσείς, υπήρξε έστω και ένας από αυτή τη λίστα ο οποίος να συμβιβάστηκε με το ελληνικό δημόσιο, να αναγνώρισε και να έκανε να πλήρωσε κάποιο πρόστιμο ή να έκανε κάποιο συμβιβασμό ή όχι? Όχι, κύριε Τσίμα, δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί εγώ ήμουν στο πόστο μου περίπου 6 μήνες από τη στιγμή που ήρθε η λίστα και δόθηκε και να γίνει αυτή η διαδικασία. Άρα δεν το γνωρίζω. Να ρωτηθούν όμως οι αυτοί οι οποίοι ήρθαν στη συνέχεια και να ρωτηθούν αυτοί οι οποίοι είχαν τη λίστα στα χέρια τους και έπρεπε να κάνουν τους ελέγχους. Αλλά δεν είναι δυνατόν να εγκαλείται αυτός που εγκαλείται σε όλη αυτή την ιστορία, αυτός που έφερε τη λίστα. Μία διευκρίνηση, κύριε Κωνσταντίνο, μία διευκρίνηση. Δεν εγκαλούμε εμείς κανέναν. Την πλήρη λίστα εσείς τη δώσατε ή ο διαδοχός σας? Την πλήρη λίστα την έδωσα εγώ. Στον κύριο Καπελέρη ή στον κύριο Διώτη? Τον κύριο Διώτη, ο οποίος είχε τότε αντικαταστήσει. Αναλάβει. Συνεπώς, άρα εμείς θα συνεχίσουμε ρεπορτάζ, θα τους βρούμε όλους, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, λέω, μένουμε λοιπόν ότι την πλήρη λίστα, μετά τα πρώτα 50 ονόματα, πόσα ήταν, δεν ξέρω, τη δώσατε εσείς. Κάνω λάθος? Να το ξαναπούμε, κύριε Περντέρη. Η πλήρης ηλεκτρονική λίστα. Δεν συμφωνεί. Δόθηκε από εσάς τον κύριο Διώτη. Τελεία. Αυτό θα μου ευχαριστήσει. Ακριβώς. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση, κύριε Κωνσταντίνου.